Ο Ερντογάν κάθε φορά που θέλει να κάνει αλλαγή πολιτικής προειδεάζει και το εξωτερικό με κάποια αλλαγή προσώπου, εκτίμησε ο Κωνσταντίνος Φίλης για την καρατόμηση του Σίχατ Γιαγιάη. Θέση για την απομάκρυνση του υποναβάρχου Σίχατ Γιαγιάη από τη θέση του επιτελάρχη που κατήχε στο πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας πήρε ο Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, ΙΔΙΣ, Κωνσταντίνος Φίλης. Ειδικότερα, αναφερόμενο στην απομάκρυνση του Τούρκου αρχηγού Στόλου, όπως σημειώνει, είναι προφανές ότι γίνεται στο πλαίσιο ενός εσωτερικού ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Εγώ θα έβαζα στην εξίσωση και τον Φιντάνο, ο οποίος είναι ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, γιατί φαίνεται να υπάρχει ένας διαγωνισμός μεταξύ Φιντάνα Κάρος προς την επόμενη μέρα για ενδεχόμενη διαδοχή. Ο UJG, Σίχατ Γιαγιάη, ήταν ενοχλητικός για το Υπουργείο Εξωτερικών που ήδη ο ρόλος του ήταν υποβαθμισμένος και για το Υπουργείο Άμυνας γιατί αυτοδιαφημιζόταν περισσότερο και από τους ίδιους του υπουργούς, αναφέρει χαρακτηριστικά μιλώντας στον Sky. Όπως ο ίδιος εξηγεί, ο Ερντογάν κάθε φορά που θέλει να κάνει αλλαγή πολιτικής προειδεάζει και το εξωτερικό με κάποια αλλαγή προσώπου που αποτελεί σημείο αναφοράς. Ο UJG είναι ο εμπνευστής του τουρκολιβικού συμφώνου. Νομίζω ότι μας προετοιμάζει για μια αλλαγή, δεν θέλει να έχει μέσα στους κόλπους του Υπουργείου Άμυνας κάποιον ο οποίος αν ο Ερντογάν αποφασίσει να κάνει ένα βήμα είτε μπροστά είτε πίσω να τον αμφισβητεί και να του βάζει μονίμως ένα αγκάθι. Σχετικά με το αν είναι καλό για την Ελλάδα αυτή η αλλαγή, ο ίδιος αναφέρει πως είναι δύσκολο αυτό να απαντηθεί. Δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα αλλάξει την πολιτική της ως προς το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο κλπ. Επίσης αυτά που είπε ο UJG θα μείνουν στην τουρκική ατζέντα και κατά καιρούς θα τα ανακαλούν, θα τα ανασύρουν και θα τα φέρνουν στην επικαιρότητα. Δηλαδή μόνο το πρόσωπο άλλαξε, δεν αποκλείεται επιχείρηση Ερντογάν στον Εύρο. Και αυτό έχει να κάνει με την ευρύτερη διαπραγμάτευση που γίνεται μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας. Αν ο Ερντογάν θέλει να πιέσει την Τουρκία προφανώς με ένα σπάρο δύο τρίγωνια. Πιέζει Βρυξέλλες, πιέζει και την Αθήνα, ανέφερε στον Sky ο Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, ΙΔΙΣ, Κωνσταντίνος Φίλης. Ωστόσο, όπως ο ίδιος εξηγεί, το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ελλάδα είναι σε επαγρύπνηση. Άρα στέλνει ένα μήνυμα και στην Τουρκία και στους διακινητές, διάθεση για αμοιβαία αποκλιμάκωση. Παράλληλα, όπως ο ίδιος υπογραμμίζει, εδώ και τουλάχιστον 15 ημέρες υπάρχει μια διάθεση για αμοιβαία αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Οι δύο ασκήσεις που ματαιώθηκαν έγιναν για πολύ συγκεκριμένους λόγους και σε συνεννόηση. Αυτή τη στιγμή το κανάλι επικοινωνίας είναι μια τρίτη χώρα και συγκεκριμένο πρόσωπο. Θα πρέπει, όπως έχω ξανααναφέρει, να βρεθεί ένα απευθείας κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά φαίνεται ότι αυτό το τρίτο κανάλι λειτουργεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με την ταυτόχρονη ματέωση δεν έχουμε παραδείγματος χάρη υπερπτήσεις τις τελευταίες μέρες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σήμερα ή αύριο δεν θα έχουμε ένα νέο ρέκορ και αυτό μπορεί να αλλάξει αν μια ενέργεια ερμηνευτεί με τον έναν ή άλλον τρόπο.